Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και αυτήν την Τετάρτη το Pet Show είναι μαζί σας και σήμερα έχουμε καλεσμένη την Marilyn Peters, η οποία και τον Πίπι, να μην το ξεχάσω, και έτσι, και το Ρόκι. Το Ρόκι, ναι. Που είναι ειδικό χειρίδιο, είπαμε. Ναι. Ωραία, θα τον αποκαλύψουμε σε λίγο. Είσαι σύμβουλος συμπεριφοράς ζώων. Και υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Υπάρχει εδώ. Ιδιότητα, ναι. Υπάρχει εδώ και περίπου 11-12 χρόνια που είμαι εγώ πλέον στην Ελλάδα και πάλι. Πριν από σένα δεν υπήρχε δηλαδή? Όχι. Όχι, ήμουν η πρώτη που ήρθε και όταν ήρθα κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει συμπεριφορισμός, προβλήματα συμπεριφοράς. Ακόμα ήμασταν στην υπακοή τότε. Και πολλοί με βλέπανε πολύ περίεργα. Δηλαδή το θυμάμαι αυτό. Τις αντιδράσεις δεν ξέρανε τι θα κάνω, αν θα μπω στο σπίτι μέσα τι θα κάνω, τι θα τους πω, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήταν πολύ αστείο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Τώρα μετά από όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση και έτσι όπως έχει αναπτυχθεί ο χώρος, πλέον γνωρίζουν τι σημαίνει πρόβλημα συμπεριφοράς και τι σημαίνει διόρθωση της προβληματικής συμπεριφοράς. Ωραία. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις λίγο δύο λόγια για σένα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί διάβασα στο βιογραφικό σου ότι εντάξει, ειδικεύεσαι όπως είπες στην προβληματική συμπεριφορά, έχεις πτυχίο στην κυταρική και μοριακή βιολογία. Mm-hmm. Εδώ να πω εντυπωσιάστηκα λίγο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Όχι ότι δεν εντυπωσιάστηκα τα προηγούμενα. Και μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη συμπεριφορά και πρόνοια των ζώων. Και προφανώς και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα έχω συγκρατήσει όλα. Ναι. Πες μας λοιπόν δύο λόγια για σένα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το πρώτο μου πτυχίο. Ήταν μοριακή βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία. Και έπειτα από αυτό έκανα ένα μεταπτυχιακό, ένα μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με θέμα την εφαρμοσμένη συμπεριφορά των ζώων και την πρόνοιά τους. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, σε μεταπτυχιακό επίπεδο έγινε αυτό και αυτό είναι το 2004. Μετά ήρθα στην Ελλάδα, άρχισα να δουλεύω εδώ, να βλέπω κόσμο και έχει συνεχιστεί η πορεία έτσι. Στην πορεία όμως, επειδή έβλεπα τότε που δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι όλο αυτό που κάνω, θέλανε πολύ γρήγορες λύσεις. Θέλανε εγώ να μπω στο σπίτι και μέσα σε 2-3 μέρες, κλακ, να έχει λυθεί το πρόβλημά τους. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Και επειδή εγώ στο πανεπιστήμιο είχα δοκιμάσει και πειραματιστεί με τα εθέρια έλαια, που με είχαν βοηθήσει για κρίσεις πανικού και άγχος που είχα τότε με τα διαβάσματα τα πολλά, σκέφτηκα να εφαρμόσω και τα εθέρια έλαια στα ζώα. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου στα εναλλακτικά. Και έγινα αρωματοθεραπεύτρια για τα ζώα, μετά έκανα Reiki. Τι έγινε, Πίπι? Μετά έκανα Reiki, μετά έκανα έκανα EFT, Theta Healing και διάφορα άλλα που με βοηθούν πλέον στη δουλειά μου. Τα έχω παντρέψει όλα αυτά μαζί με τις κλασικές συμπεριφορικές τεχνικές που έχουμε μάθει ακαδημαϊκά, συν τα εναλλακτικά που απλά βοηθούν πολύ στο να ισορροπήσουν το ζώο συναισθηματικά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τα αποτελέσματα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Mm. Κινέζικα μου φαίνονται λίγο αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Μου φαίνονται τόσο απλά που απλά μου βγαίνουν. Mm. Πρέπει κανείς να τα δοκιμάσει για να καταλάβει. Πρέπει να δει ένα ζώο να αντιδράει με τα εθέρια έλαια, με το Reiki, πώς ηρεμεί. Είναι πολύ διαισθητικά πλάσματα και πιάνουν αυτά που τους κάνει καλό. Αμέσως ελκύονται από αυτό, αφού γράζονται και ηρεμούν από πολλά προβλήματα. Και σε συνδυασμό με τις συμπεριφορικές τεχνικές κλασικές γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αυτό κάνω, γράφω πάρα πολύ, αρθρογραφώ και μέσα από όλο αυτό βγήκε η Animinds. Τι είναι η Animinds? Η Animinds λοιπόν είναι ένα concept, μία ιδέα, έχει βγει από το animal και το minds, όπου... Ζώο δηλαδή και μυαλό. Ζώο και μυαλό, όπου μας ενδιαφέρει εμένα προσωπικά του πώς λειτουργεί το μυαλό τους, πώς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, πώς επεξεργάζεται τα συναισθήματά του, πώς επεξεργάζεται το περιβάλλον του γενικότερα, στο χώρο που μένει, την οικογένειά του. Και πλέον έχω μπει στο να προσπαθώ να καταλάβω πώς βλέπει το ζώο μέσα από τα μάτια του τη ζωή του και πώς αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται. Αυτή είναι η Animinds. Βλέπουμε πολλών ειδών ζώα, όχι μόνο σκυλιά, γάτες,
τροκτικά, παπαγάλους, μέχρι και αγελάδα και κατσίκα έχω. Άρα δραστηριοποιήσετε σε όλα, όλα τα ζώα, ναι. Όλα τα ζώα. Και ο κόσμος με συμβουλεύεται εκεί που υπάρχει πρόβλημα στη συμβίωση του με το ζώο. Δηλαδή, ένα ζώο λειτουργεί κάπως περίεργα. Είτε είναι επιθετικό προς κάτι, είτε είναι νευρικό, είτε κάνει κάτι περίεργο το οποίο δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Εκεί είναι που έρχομαι εγώ, μπαίνω στη ζωή της οικογένειας, προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει και μετά δίνω και κάποιες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Συνήθως όμως θέλει λίγο χρόνο όλο αυτό, γιατί μέχρι για να βγει ένα πρόβλημα στην επιφάνεια έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα, συνήθως αρκετά μεγάλο και συνήθως υπάρχουν και προβλήματα σε πολύ μικρή ηλικία που έχει υποστεί ένα ζώο, τα οποία μένουν αυτά. Οπότε πολλές φορές θέλουμε να δώσουμε ένα βάθος χρόνου σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα. Πριν μπούμε λίγο να αναλύσουμε τι είναι η προβληματική συμπεριφορά κτλ. Να μας πεις λίγο την ιστορία του Πίπη. Ο Πίπης είναι πολύ σπουδαίος. Ο Πίπης ήρθε στη ζωή μου για να μου την αλλάξει για άλλη μια φορά. Την έχουν την τάση αυτή τα ζώα, έρχονται στη ζωή μας σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές και πολλές φορές φεύγουν και σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές. Αυτός λοιπόν ήρθε στη ζωή μου όταν ήμουν ακόμα στην Κέρκυρα, γιατί έμενα στην Κέρκυρα με τον άντρα μου. Είχαμε δύο πολύ μωρά παιδάκια και ήμουνα περισσότερο στο σπίτι με τα μωρά. Ήρθε αυτός λοιπόν στην πόρτα μας. Ήταν δύσκολη περίοδος για μένα τότε, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ, αλλά με το που τον κοίταξα κάτω από τον μπαλκόνι μου που ήρθε, δεν γινόταν διαφορετικά. Άντε του λέω, μπες και εσύ μέσα, να δούμε τι θα δούμε με σένα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος, είχε όλων των ειδών τα προβλήματα. Λέρωνε όλο το σπίτι, καβάλαγε τα πάντα. Καβάλαγε μέχρι και το παιδάκι μου που μπουσούλαγε στο πάτωμα, πήγαινε αυτός από πίσω και ήμουνα συνέχεια να προσπαθήσω να τον διορθώσω. Και δουλέψαμε πολύ, είναι πολύ αντιδραστικός, ήταν πολύ περισσότερο. Με τα άλλα σκυλιά έξω στο δρόμο με αυτοκίνητα, κυνηγάει γάτες, κυνηγάει παιδάκια που τρέχουνε. Γενικά ό,τι έχει ένταση και τρέχει γρήγορα, τον ερεθίζει, είχε τάση φυγής, έκλεβε φαγητά από το σπίτι παντού και ήταν πολύ βαρβάτος, έψαχνε γυναίκα δηλαδή. Ήθελε σαν και καλά να ζευγαρώσει γιατί δεν ήταν στηρωμένος. Οπότε δουλέψαμε πάρα πολύ, τον έχω 3 χρόνια τώρα και συνεχίζεται η πορεία του, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι κάποια ζώα, επειδή αυτός ήταν μεγάλη σε ηλικία όταν μου ήρθε, ήταν ενός έτους περίπου, κάποια ζώα καταρχάς αργούνε, αλλά και δεύτερον μπορούν να του μείνουν κάποια ψεγάδια. Δεν μπορεί να γίνει ένα ζώο τέτοιο κακομεταχειρισμένο πολύ, να γίνει το τέλειο σκυλί. Και αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να γίνει ένα σκυλί το οποίο είναι καλά με τον εαυτό του, δηλαδή είναι ήρεμο, χαίρεται τη ζωή του, αλλά και οι υπόλοιποι που είναι μαζί του μπορούν να χαρούν τη συμβίωση μαζί του. Okay, υπάρχουν κάποιες φορές που πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του, γι' αυτό υπάρχει και το κολάρος το οποίο φοράει τώρα, αλλά και έχουμε κάνει και πολλή εκπαίδευση για να μπορώ εγώ να πάσα στιγμή να ελέγξω αυτή τη τάση που έχει να φεύγει και να κυνηγήσει, έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά τα έχουμε καταφέρει. Παλιότερα δεν θα μπορούσε να καθίσει τόσο ήσυχα. Ειδικά με ένα ειδικό χειρίδιο δίπλα του. Αγάπη μου, για σένα λέμε. Το κατάλαβες. Αμέ. Αυτή η τάση που έχουν να καβαλάνε, τώρα σε ρωτάω ως αδαής πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχω ας πούμε ένα κουτάβι, εντάξει δεν είναι πια κουτάβι, είναι 14 μηνών, οπότε έχει αρχίσει και προφανώς και ενηλικιώνεται. Και από μικρός είχε τάση όχι να καβαλάει εμάς ή αντικείμενα κτλ. Αλλά και τα καινούργια σκυλάκια στο πάρκο. Τον πήγαινα στο πάρκο από 4 μηνών, ας πούμε. 4 μηνών καβάλαγε. Όχι, 4 μηνών τον πήγαινα στο πάρκο. Ναι. Είχε όμως την τάση, νομίζω τώρα που το λες, από μικρός να το κάνει. Από μικρό κουταβάκι. Αλλά δεν είναι ότι δεν παίζει, ότι δεν εξοικειώνεται με τα άλλα σκυλάκια. Αλλά τα καινούργια σκυλάκια που βλέπει, θα πάει και θα τα καβαλήσει. Και έτσι μου δημιουργεί και εμένα πρόβλημα, γιατί φοβάμαι πια ότι κάποιο σκυλί δεν θα το ανεχτεί και θα τον μουντάρει. Και καλά νομίζεις. Ναι, εντάξει.
Και το ζήσαμε και χθες αυτό συγκεκριμένα. Mm. Okay. Και είναι και θέμα ασφάλειας δικιάς του, mm-hmm. αλλά και ένα χαρί το παιχνίδι. Αυτό έχει, είναι, μπορεί να είναι σεξουαλικό, είναι θέμα κυριαρχίας, είναι θέμα. Τι θέμα μπορεί, γιατί μου είπε ότι το έκανε και αυτός. Μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Αυτός το έκανε από ορμονική κατάσταση. Mm. Ήθελε να βρει γυναίκα εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να το κάνει γιατί παίζει. Όταν είναι πολύ μικρά κουτάβια, το καβαλιτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι κάτι που βιώνουν όλα τα κουτάβια στην ίδια γένα, γιατί πειραματίζονται με διάφορες συμπεριφορές, όπως είναι η σεξουαλική συμπεριφορά, όπως είναι η κυριαρχία, η επιθετικότητα κτλ. Οπότε μπορεί να είναι παιχνίδι. Μπορεί να είναι ένας τρόπος όντως να δείξεις έναν άλλον σκύλο ότι εγώ υπερισχώ, είμαι εδώ. Κυριαρχία η λεγόμενη. Απλά δεν μου αρέσει η λέξη κυριαρχία γιατί έχει πολύ. Πολύ μπρουτάλ. Ναι, έχει αλλάξει πλέον τα δεδομένα όσον αφορά τη θεωρία της κυριαρχικότητας, έτσι όπως την ξέραμε τέλος πάντων. Αλλά ναι, μεταξύ τους υπάρχει αυτός η ιεραρχία. Οπότε το κάνουν αυτό. Γι' αυτό το λόγο. Μπορεί να είναι ένας τρόπος, άμα καβαλάνε τα πόδια μας, ας πούμε, να είναι αναζήτηση της προσοχής. Γιατί έχουν μάθει ότι με αυτόν τον τρόπο ασχολούμαστε μαζί τους, γιατί τα διορθώνουμε όλη την ώρα. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή στην προβληματική συμπεριφορά και στη θεωρία της συμπεριφοράς γενικά, έχουμε κατηγοριοποιήσει τα προβλήματα συμπεριφοράς. Αλλά το κάθε ζώο. Ο λόγος για το οποίο το κάνει μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να έχει να κάνει με ένα βίωμά του περίεργο μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που λέω, αλλά δεν είναι όλα τα προβλήματα ίδια. Ένα ζώο που καβαλάει. Μπορεί να είναι δύο ζώα που καβαλάνε. Ο ένας θα το κάνει για άλλο λόγο και ο άλλος θα το κάνει για τελείως διαφορετικό λόγο. Και πρέπει κανείς να μπορεί να δει για ποιο λόγο αυτό γίνεται. Και το βιωματικό που λες πολλές φορές μπορεί να μην το έχουμε αντιληφθεί κι εμείς. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουμε. Εννοείται. Γιατί εγώ συνηθίζω να λέω ότι δεν με ενοχλούν τόσο τα πράγματα που ξέρω ότι κάνει λάθος, ας πούμε, αλλά ξέρω ότι φταίω εγώ. Mm-hmm. Παρά αυτά που δεν έχω ιδέα για το τι έχω κάνει λάθος, ας πούμε, και το σκυλί μου έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Ακριβώς. Mm. Είναι αλλιώς τα δεδομένα τα δικά τους και αλλιώς τα δικά μας. Και το κάνουμε αυτό λάθος. Προβάλλουμε εμείς τα δικά μας δεδομένα, τα ξέρω τα δικά μας και τα θέλω τα δικά μας πάνω στο σκύλο και νομίζουμε ότι κατανοούν συνέχεια αυτό που θέλουμε. Mm. Αλλά πολλές φορές υπάρχει ένα χάσμα εκεί και δημιουργούνται προβλήματα. Είναι και αυτό που λένε πολλοί, ότι αν με κοιτάει, ξέρω εγώ, με το βλέμμα κάτω, άρα ξέρει τι έχει κάνει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό φυσικά, αλλά αυτό ότι αποδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες στα σκυλιά και στα ζώα και τα μεταφράζουμε έτσι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάποιες τις έχουν. Επειδή η εξέλιξή μας με τα σκυλιά είναι χιλιάδων ετών, έχουμε συμβιώσει τόσο στενά μαζί που έχουν πάρει συμπεριφορές από εμάς και έχουμε δώσει συμπεριφορές και έχουμε πάρει και από αυτά. Γιατί η γλώσσα μας πλέον έχει αναμειχθεί, υπάρχει μια συγκεκριμένη γλώσσα μεταξύ μας. Οπότε το χαμόγελο αυτό που κάνουν καμιά φορά που δείχνουν τα δόντια, αυτό λένε κάποιοι ότι είναι το χαμόγελο το δικό μας που το έχουν πάρει μέσα από την εξέλιξη. Και μοιάζει πολύ με χαμόγελο. Τώρα έχω την εικόνα, δηλαδή. Και δεν το κάνει συνεχώς. Δηλαδή, χθες γυρνούσα από βόλτα με την σκυλίτσα μου τη ζωή και τη μιλούσα. Κορίτσι μου, και όταν σου έλεγα αυτό, έκανε αυτό το κλασικό χαμόγελο. Δηλαδή, που ανοίγει το στόμα, βγάζει τη γλώσσα και κάνει. Ναι, μπορεί. Εντάξει, όπως λες, έχουμε παράλληλη πορεία χιλιάδων ή εκατομμυρίων ετών. Χιλιάδων ετών. Ναι. Πες μου τώρα, αν θα έπρεπε να δώσουμε έναν ορισμό, ή όπως διδάσκεται τέλος πάντων στα σχολεία, να το πω έτσι, στο τι είναι προβληματική συμπεριφορά, πώς ορίζεται αυτό. Okay. Η προβληματική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά η οποία δημιουργεί πρόβλημα είτε στο ίδιο το ζώο, είτε στην οικογένεια όπου μένει και συνήθως είναι κάτι, είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι μέσα στην normal γκάμα των συμπεριφορών τους. Ή είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά out of context, δηλαδή επιθετικότητα για παράδειγμα. Σκυλιά που θα δείξουν επιθετικότητα προς ένα ερέθισμα το οποίο
είναι ένας κλέφτης που θα μπει μέσα στο σπίτι, αυτό είναι δικαιολογημένο. Ή ένας επιθετικός άνθρωπος. Ή ένας ξένος που δεν ένας ξένος. Αν όμως δείξουν επιθετικότητα χωρίς λόγο και αιτία, εκεί πλέον καταντάσσεται προβληματικό. Εκεί είναι χωρίς λόγο η αιτία ή τον λόγο και την αιτία δεν μπορούμε εμείς να τα αντιληφθούμε. Ναι, την ξέρει ο σκύλος ο ίδιος και πρέπει εμείς να την αποκωδικοποιήσουμε. Εκεί είναι και το δυσκολότερο πράγμα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς γιατί αυτός ή αυτή κάτι βλέπει, κάπως αντιδράει σε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι μέσα του, μπορεί να είναι ένα συναισθηματικό θέμα δικό του. Ναι. Ωραία, να κάνουμε μια παύση να δούμε ένα μικρό βιντεάκι και να το συζητήσουμε μετά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ένα βίντεο, μια φωτογραφία δεν είναι πάντα. Δεν μπορούμε να εξαγάγουμε πάντα ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα σκύλο που γρυλίζει. Τώρα, άντε να καταλάβεις γιατί γρυλίζει. Θα μπορούσε να είναι προβληματική συμπεριφορά αυτό. Εμένα με τάραξε αυτό το βίντεο, πολύ μπορώ να πω. Είναι άκρος προβληματικό, αλλά το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, όχι ο σκύλος. Καλά, προφανώς πάντα το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Ναι, 90% τις φορές είναι ο άνθρωπος. Εδώ το σκυλί κράζει και φωνάζει. Δεν μου αρέσει αυτό το οποίο κάνεις. Δεν αισθάνομαι άνετα με αυτό. Είναι καβαλημένος επάνω στο σκύλο που θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη απειλή για το σκύλο. Και τον πασπατεύει ενώ το σκυλί δίνει πάρα πολλά σήματα που λέει «Δεν θέλω». Mm. «Δεν θέλω, άσε με, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις». Και έχουν κάθε δικαίωμα να το πούν αυτό. Okay. Και είναι πολύ καλός ο συγκεκριμένος, διότι δεν έχει φτάσει στο σημείο δεν πάει παραπέρα. Να πάει παραπέρα. Πιθανότατα έχει πάει παραπέρα στο παρελθόν και έχει διορθωθεί άσχημα γι' αυτό. Ναι. Οπότε κάπως επιφυλάσσεται τώρα και μένει εκεί. Πρέπει να διαβάζουμε τα σκυλιά μας. Αυτό είναι φως φανάρι ότι το σκυλί είναι ενοχλημένο. Τα μάτια είναι γουρλωμένα, φαίνονται τα ασπράδια του ματιού, τα αυτιά είναι πίσω. Τα χείλη πίσω. Τα χείλη, καλά, τα δόντια και τα χείλη, ναι, είναι φως φανάρι αυτό. Είναι πάρα πολύ χωρίς respect, χωρίς σεβασμό προς το σκυλί αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και για μένα δικαιολογημένο ο σκύλος αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Άλλα σκυλιά μπορεί να μην το πειράζανε. Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος πειράζεται από αυτό. Οπότε δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Επειδή είναι δικός μας ο σκύλος, ας πούμε, και μπορούμε στο δικό μας το μυαλό να του κάνουμε ό,τι όχι θέλουμε, αυτό δεν ισχύει. Όχι, έχουν και αυτά το καθένα τα θέλω τους και τα δεν θέλω τους, όπως έχουμε κι εμείς. Και δεν είναι αναγκασμένα να υποστούν τέτοιου είδους χειρισμό. Πολλές φορές έχουμε την απαίτηση, αυτό που είπες, να τα σκυλιά μας να δέχονται τα πάντα από εμάς, γιατί είμαστε ιδιοκτήτες, γιατί είναι δικά μας, γιατί πρέπει να κάθεται για να του πιάνω όλο το σώμα έτσι, με τον τρόπο αυτόν. Κάποια σκυλιά ενοχλούνται από αυτό, είναι απλό. Κάποια σκυλιά αυτός ενοχλείται. Και είναι και ένα θέμα. Και τώρα, να. Και συγγνώμη, αλλά τον προκαλεί. Αυτό θέλω να πω, ότι εκεί τον προκαλεί. Mm. Και τον φυλάει κιόλας. Φυλάει, λήφει τα χείλη του σκύλος κάποια στιγμή. Τα χείλη του είναι καθαρά σήμα ηρεμίας. Ναι. Φύγε, φύγε, δεν θέλω. Θέλω. Και αυτός τον φυλάει, δηλαδή τον επιβραβεύει κιόλας για αυτό ναι, το οποίο κάνει. Και το χάδι και το. Ναι. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Ναι, αυτό έχει γίνει, αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας τώρα μεταξύ τους. Έχει γίνει ένα είδος παιχνίδι, τον γλύφει κιόλας, υποτακτικό αυτό. Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και είναι ένα θέμα αυτό, ότι βλέπω πολλές φορές στον δρόμο και με τα δικά μου σκυλιά, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι το αντιμετωπίζουμε, που θέλει κόσμος
και παιδάκια να τα πλησιάσουν και να τα χαϊδέψουν. Mm. Και δεν ξέρουν τον τρόπο. Mm. Ούτε εγώ προφανώς ξέρω τον τρόπο να το κάνω. Mm. Ενστικτοδός. Βλέπω ότι έρχονται, ξέρω εγώ, με φωνές. Τι ωραίο σκυλάκι κτλ. Απλώνουν χέρια πάνω στο κεφάλι. Mm. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να πλησιάσουμε έναν σκύλο που δεν το γνωρίζουμε? Να πούμε πρώτα ότι δεν είναι κακό να πούμε στο παιδί που πλησιάζει, γιατί πολλοί νιώθουν τύψεις να το κάνουν αυτό. Παρακαλώ πολύ, μην πλησιάζετε το σκύλο μου. Εγώ το κάνω αυτό και με τα τρία σκυλιά μου. Είναι και δική μας ευθύνη προφανώς. Ακριβώς. Αυτό συγκεκριμένα έχει μεγάλο πρόβλημα με αυτού του είδους προσέγγιση. Τα άλλα δύο δεν έχουν πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά, για να είμαι εγώ καλυμμένη, προτιμώ να είναι ήσυχα τα σκυλιά μου εκεί που είναι και τα παιδάκια να μην πλησιάσουν. Ο σωστός τρόπος είναι με πολύ ηρεμία και όχι με φωνές και τρέχα και το σκυλάκι και τα λοιπά, να πλησιάσουμε με πλάγιο τρόπο, όχι ευθύ τρόπο, χωρίς να κοιτάξουμε στα μάτια, να κοιτάζουμε μακριά στο πλάι και πλησιάζουμε σιγά σιγά και χαμηλώνουμε το σώμα μας εφόσον μας δείξει και ο σκύλος ότι είναι ok με αυτό. Πάντα πρέπει να παίρνουμε και η πληροφορία από το σκύλο, όχι μόνο εμείς τι νομίζουμε ότι κάνουμε. Τι θα τη σκέφτομαι. Έλα μωρέ που θα το πλησιάσω εγώ έτσι το σκύλο. Πάμε, εντάξει. Ναι, έλα μωρέ. Ή το άλλο. Συγγνώμη, επειδή δεν θα το ξανακάνω. Ή το άλλο που λέει. Αντέδραση. Ή το άλλο που λέει. Εγώ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είχα εγώ σκυλιά. Έχω μεγαλώσει εγώ σκυλιά. Όλοι ξέρουν. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι απαραίτητα κακοπροαίρετος. Δεν γνωρίζει, δεν έχει δηλαδή τις απαραίτητες γνώσεις. Ακριβώς. Έχει ενθουσιασμό. Ακριβώς. Αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και δεκτικός στο να μάθει πράγματα, να του μεταδώσεις πράγματα. Έτσι. Δεν θέλει, δεν τον νοιάζει. Έτσι. Να πούμε κάποια άλλα παραδείγματα προβληματικής συμπεριφοράς. Τώρα ελπίζω, πηδώντας από το ένα θέμα στο άλλο, να μην αμελήσουμε να πούμε κάτι. Όχι. Προβλήματα συμπεριφοράς είναι οι φοβίες, τις οποίες τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Σκυλιά με άγχος, γιατί ακόμα και οι φοβίες και οι επιθετικότητες ως υπόβαθρο 90% των φορών, τις φορές, είναι από άγχος και ανησυχία και ανασφάλεια. Για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, το θέμα του άγχους. Η ανασφάλεια. Ναι, η ανασφάλεια, η μη κοινωνικοποίηση, δηλαδή η σκυλιά που σε μικρή ηλικία, πολύ μικρή ηλικία, 3 εβδομάδων με 4 μηνών, δεν έχουν βγει έξω στον ανθρώπινο κόσμο, να αφουγκραστούν όλα αυτά τα ερεθίσματα που είναι εντελώς ξένα για αυτά. Εκεί νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να επιρρύψω ευθύνες, θα πρέπει να πω ότι ευθύνονται και οι επιστήμοι, να το πω, οι κτηνίατροι, που λένε ότι δεν πρέπει να βγάζετε τα ζώα σας έξω αν δεν έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εμβολίων, τέλος πάντων το πρώτο εμβόλιο. Αυτό θα το έχουν κάνει στους τα πρώτα δύο. Ναι, πόσο θα είναι, 2,5-3 μηνών. Όχι, πολλές φορές φτάνουν ακόμα και σχεδόν 4 μηνών. Άρα μέχρι τότε θεωρητικά απαγορεύεται να βγάζουμε έξω το σκύλο μας. Οπότε πώς θα κοινωνικοποιηθεί? Αυτό είναι ένα μεγάλο debate, πώς λένε debate. Ναι, debate. Στα ελληνικά. Debate, μπράβο. Μια διαμάχη. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο debate που γίνεται στο εξωτερικό. Είναι πολλοί κτηνίατροι πλέον στο εξωτερικό που καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η κοινωνικοποίηση του σκύλου και ότι θα επηρεάσει όλη του τη ζωή από εκεί και ύστερα. Και βρίσκουν τρόπους για να αποφύγουν αυτόν τον εγκλισμό, ας πούμε, μέχρι 4 μηνών. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, επειδή υπάρχει ο φόβος της ευθύνης και δεν θέλουν να πάρουν ρίσκο πολλοί κτηνίατροι, κάποιοι το κάνουν, έχουν ξεκινήσει και το κάνουν, άλλοι ακόμα είναι πολύ επιφυλακτικοί. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνει το σκυλί, δεν το συζητάω. Ας μην έρχεται σε επαφή με άλλα σκυλιά, ειδικά ανεμβολίαστα και αδέσποτα. Στην αγκαλιά όμως μπορεί κάλλιστα να βγει για να δει και να δεχθεί όλα αυτά στον έξω κόσμο. Γιατί μην ξεχνάτε, είναι σκυλιά. Είναι σκυλιά τα οποία μένουν σε ανθρώπινο κόσμο. Δεν μένουν σε σκυλίσιο κόσμο. Έχουν πολλά να μάθουν. Είναι σαν να πάμε εμείς σε ένα βουνό και να μάθουμε να ζήσουμε σαν τους λύκους. Θα είμαστε ξένοι σε αυτό το χώρο. Έτσι είναι και τα σκυλιά. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν. Θεωρώ ότι μπορούμε στο σπίτι μας να φέρουμε εμβολιασμένα σκυλιά δεσποζόμενα φύλων για να μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και πολλά διαφορετικά είδη σκύλων. Όχι μόνο ένας φίλος μας με το σκύλο του. Mm. 5 φίλοι με τα σκυλιά τους. Αλλά να είναι εμβολιασμένα, να είναι καθαρά και να είναι δεσποζόμενα. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο, όχι απλά. Πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε.
για να έχουμε έναν πολύ πιο κοινωνικό και εύπλαστο σκυλί. Γιατί όταν ένα σκυλί είναι πολύ καλά κοινωνικοποιημένο σε μικρή ηλικία, αργότερα μπορείς να του φέρεις ένα ερέθισμα ξένο και να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Χωρίς... Θα έχει και άλλη αυτοπεποίθηση. Ακριβώς, και η αυτοπεποίθηση αλλάζει, ναι. Mm. Ναι, ναι. Η κοινωνικοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και πολλά σκυλιά που βλέπουμε, επειδή έχουμε και πάρα πολλά δέσποτα και κακομεταχειρισμένα στην Ελλάδα, έχουν πολύ άσχημη κοινωνικοποίηση σε μικρή ηλικία και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και πολλές φορές προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 100% όπως είναι και ο φίλος μας από εδώ. Ακόμα και από επαγγελματίες, φαντάσου δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Είναι λάθος να λέμε ότι οι επαγγελματίες μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορούν. Μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο σε κάποια προβλήματα, αλλά καμιά φορά είναι μέχρι εκεί. Αλλά πολλές φορές ο ιδιοκτήτης έχει πάρει όλη την πληροφορία που χρειάζεται μέχρι τότε, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα. Γιατί μετά είναι θέμα διαχείρισης. Mm-hmm. Παίρνει την αυτοπεποίθηση ο ιδιοκτήτης, ξέρει ακριβώς πώς να χειριστεί το ζώο του και αποφεύγει τα προβλήματα έξω στο δρόμο ή στο σπίτι, οπουδήποτε υπάρχουν. Και μπορεί να καθησυχάσει και το ζώο του πολύ πιο εύκολα. Πάντως είναι ήσυχος, δεν είναι... Ναι, είναι πολύ καλός. Έχει εξελιχθεί πολύ καλός. Εσύ μπορεί να αντιληφθείς βέβαια καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Να πούμε ότι δεν φαίνεται, αλλά αυτό προφανώς το που έχει δεν είναι φήματο, έτσι. Είναι... Όχι. Το ειδικό λουράκι, δεν θυμάμαι πώς το λένε, για να ελέγχει καλύτερα το... Δεν ξέρω αν τον είδατε πριν που χασμουρήθηκε. Όχι, δεν τον πρόλαβα. Ναι, χασμουρήθηκε και... Ανοίγει κανονικά. Δηλαδή. Ανοίγει κανονικά ναι, το στόμα, ναι. Όχι, μπορεί να δαγκώσει, να φάει, οτιδήποτε. Αυτό είναι απλά ένα είδους, θα το πω τώρα, σε εισαγωγικά χαλινάρι, πώς βάζουμε στο άλογο, mm. για να έχουμε καλύτερο έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Αυτός τώρα, επειδή έχει την τάση να εκτοξεύεται γαυγίζοντας σε άλλα σκυλιά ή και σε όλα τα άλλα ερεθίσματα που είπαμε, εγώ με αυτό μπορώ απλά να τον κάνω να αισθανθεί ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Mm. Γιατί αν φύγει, θα φύγει και το κεφάλι του, θα χάσει οπτική επαφή με αυτό το οποίο θέλει. Άρα δεν το κάνει. Άρα δεν το κάνει πλέον. Και καταλαβαίνει, επειδή το κεφάλι έχει πολλά βελονιστικά σημεία πολύ σημαντικά για το σκύλο, δηλαδή αυτό έχει σχεδιαστεί από συμπεριφοριστή, δεν τυχαίο. Εδώ υπάρχει ένα σημείο στο σκύλο, γι' αυτό βλέπετε που δεν του πολύ αρέσει που τον ακουμπάω. Ναι. Εδώ είναι το κυριαρχικό του σημείο. Οπότε με αυτό εδώ απλά του υπενθυμίζουμε ότι εκείνος δεν έχει τον έλεγχο στη βόλτα του, ότι τον έχω εγώ και τον καθοδηγώ εγώ. Αυτό εδώ πίσω από τα αυτιά, είναι ένα ηρεμιστικό σημείο βελονισμού. Οπότε το σκυλί δέχεται και πιέσεις ηρεμίας από πίσω. Πολύ πολύ ήπιες είναι αυτές οι πιέσεις. Αλλά αλλάζει όλη του τη συμπεριφορά χωρίς να χρειαστεί να καν να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί πολλές φορές αυτό όλο αισθάνονται και σαν έναν περιορισμό και σαν μια προστασία επίσης, ότι αχ, okay, δεν μπορώ εγώ να φύγω και να κάνω όλο αυτό το οποίο κάνω, θα κάτσω εδώ, θα το χειριστεί άλλος, κάπως έτσι. Ναι, προφανώς το να είναι ελεγχόμενος ένας σκύλος δεν είναι κακό ούτε όχι. για τον ίδιο και δεν το αισθάνεται. Όχι. Εγώ έχω δει αυτή τη διαφορά, όταν βγάζω τον μικρό, εντάξει που είναι 14 μηνών τώρα, δεν είναι πια μικρός, ναι. όταν τον βγάζω σκέτο με το λουρί, ειδικά όταν είναι να βγούμε για βόλτα που έχει τόση ενέργεια, τραβάει, όταν του φοράω το... Στη θόλουρο, όπως το λένε, έχει άλλη συμπεριφορά εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, φαίνεται απλά από την πίεση που του ασκεί αυτό το πράγμα, δεν νιώθει ότι μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Χωρίς πόνο και χωρίς δυσφορία καμία. Mm. Αυτό εδώ μπορεί, απλά να προσθέσω, μπορεί να απαλλαγεί ο καθένας από τον οποιοδήποτε πνίχτη επίσης. Έτσι, γιατί ο πνίχτης προκαλεί και πόνο και δυσφορία, ειδικά αν δεν χρησιμοποιείται σωστά, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Μπορεί να αντικατασταθεί από ένα κολάρο στο κεφάλι τέτοιου είδους και το σκυλάκι να μην έχει προβλήματα εδώ στο κεφάλι. Με μεγαλόσωμα σκυλιά όμως που έχουν πολύ περισσότερη δύναμη μπορεί να τα συγκρατήσει. Δηλαδή... Ναι. Αυτό που φοβούνται περισσότερο, ότι εντάξει, το λουρί θα τον κρατήσει, ας πούμε, αυτό. Ναι. Αυτό που κάνουμε στα μεγαλόσωμα σκυλιά είναι πολλές φορές ταιριάζουμε αυτό με είτε ένα κολάρο, ένα δεύτερο λουρί ή ένα δεύτερο λουρί στο στιθόδεσμο, για να έχουμε εμείς πιο σιγουριά ότι δεν μπορεί να φύγει από το κολάρο αυτό. Είναι σαν να έχει απλά μια ασφάλεια, ας πούμε, τίποτα παραπάνω. Αλλά ναι, χρησιμοποιείται κανονικότατα. Ωραία, Νίκο, έχουμε το βίντεο με το κόκαλο. Ωραία, αυτό το βίντεο θέλω να μου δείξεις τώρα. Όταν είμαστε έτοιμοι, πες μου. Και στη συνέχεια, είσαι έτοιμος? Πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι. Hey Phoebe. What is... Whoa. You okay? Are you growling at me? Whoa.
Did you have rabies? Why are you growling? Why are you growling? You got rabies? Do you have rabies? Oh, oh. Why are you growling? Sue, don't growl at me. What is it? Do you have rabies? Oh, that's what it is. You've got a bone. Sue don't have rabies, you got a bone. That's your bone, isn't it? What if I try and take it? Ooh. Oh no. That's yours, isn't it? Yeah. Yeah. Oh. Alright, I'm backing off. It's cool. You can have it. You can have it. It's all yours. Okay. Alright, we're cool. Είναι αποδεκτή συμπεριφορά αυτή? Καλή ερώτηση. Του ανθρώπου. Του ανθρώπου δεν ξέρω. Αυτός δείχνει εκτιτικότητα προς το κόκαλό του. Θα πρέπει να μπορούμε να πλησιάζουμε τα σκυλιά μας όταν έχουν κόκαλο. Αυτό επιδιώκουμε από μικρή ηλικία και υπάρχουν τρόποι να τους το μάθει κανείς αυτό. Αυτό είναι ένα ένστικτο. Με το χέρι στο φαγητό που λένε όταν είναι μικρά. Ναι, μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε, να το δέχεται αυτό. Και τα περισσότερα σκυλιά δεν έχουν πρόβλημα ούτως ή άλλως, γιατί εμπιστεύονται, ξέρουν από πού έρχεται το φαΐ τους. Τώρα, αυτός εδώ πέρα προστατεύει το κόκαλό του. Πιθανότατα δεν έχει κάνει αυτές τις ασκήσεις σε μικρή ηλικία, αλλά επίσης, και αυτός δείχνει πάρα πολλά σήματα, προειδοποιεί, δηλαδή άφησέ με, δεν θέλω, φύγε, το μάτι, το γουρλωμένο με το άσπρο, σου λέει αυτό είναι δικό μου. Και στη φύση έτσι είναι τα πράγματα. Mm. Αυτό είναι ένστικτο που βγαίνει εδώ. Mm. Δεν είναι τόσο προβληματική συμπεριφορά, απλά το ένστικτο βγαίνει λάθος. Δηλαδή αισθάνεται ανασφάλεια ο σκύλος, θεωρεί ότι κάποιος θα του πάρει το κόκαλο. Τώρα, αυτή η αντίληψη μπορεί να είναι όντως υπαρκτή, γιατί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν τον αφήνει και σε ησυχία και πολλοί το κάνουν αυτό. Και ενισχύει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμπεριφορά. Ακριβώς. Πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να μπορούν να βάλουν το χέρι μέσα και πάνε και παίρνουν τον μπολ και το δίνουν και παίρνουν το δίνουν. Και μετά δημιουργείται στο σκύλο αυτή η ανασφάλεια. Πάλι ανασφάλεια που είπαμε πριν. Και η έλλειψη εμπιστοσύνη. Αυτό θα έρθει να μου πάρει τον μπολ. Φυσικά, άμα το έχει πάρει 500 φορές πιο πριν, μπορεί και να στο πάρει, οπότε πλέον βγαίνει άμυνα. Mm. Και εδώ αυτός πλησιάζει, τον χαϊδεύει, του μιλάει, ενώ ο σκύλος προσπαθεί να τον απομακρύνει. Χωρίς να έρθει σε σύγκρουση. Αυτός ο σκύλος δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση. Προφανώς τώρα και ο άνθρωπος που το τραβάει και το ανεβάζει στο YouTube, το κάνει περισσότερο σαν παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Που είναι λάθος. Ακριβώς. Πρόβλημα θα ήτανε, πολύ έντονο, αν αυτός έπαιρνε το κόκαλό του, για παράδειγμα, επίτηδες, πήγαινε και κρυβότανε σε κάποιο μέρος του σπιτιού και με το που έβλεπε άνθρωπο κοντά στο δωμάτιό του, να φεύγε και να πάει κατά πάνω του. Α, εκεί είναι λάθος αντίληψη, γιατί δεν υπάρχει απειλή. Είναι η απειλή δικιά του, στο κεφάλι του. Εδώ υπήρχε απειλή. Θα μου πάρουν, ας πούμε, ναι. Το κόκαλο που έχω κρυμμένο κάπου, αυτό εννοείς. Ναι. Εδώ υπήρχε απειλή όμως. Ήταν ένα χέρι δίπλα του και ήταν και πάνω στο κρεβάτι του ο σκύλος, που είναι πολύ ιερό σημείο. Δηλαδή προσπαθούμε όταν είναι στα κρεβάτια τους να μην τα ενοχλούμε ούτως ή άλλως. Κάπου πρέπει να αισθάνονται. Βέβαια. Βέβαια, πρέπει να έχουν το χώρο τους κι αυτά. Πόση ώρα έχουμε ακόμα, Νίκο? Ωραία. Πάμε να πούμε δύο. Είδες που πέρασε η ώρα? Πολύ γρήγορα. Θα έρθει κι άλλη φορά, δεν την γλιτώνεις. Ναι, με χαρά μου. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτό με τη γλώσσα του σώματος. Okay. Αυτό που λέγαμε και έξω. Ναι. Έτσι, ότι υπάρχει υποσυνείδητα, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Τα σκυλιά έχουν πολλούς τρόπους με τον οποίο επικοινωνούν. Και όλα τα ζώα, όχι μόνο τα σκυλιά. Η γλώσσα του σώματος είναι η πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι. Τα ζώα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι επικοινωνίας, το οποίο είναι αυτό της διαίσθησης. Όταν είναι έξω στη φύση τους, κυκλοφορούν σε πολύ μεγάλες εκτάσεις και δεν υπάρχει η οπτική επαφή μεταξύ τους πολλές φορές. Οπότε, ενστικτοδός και μέσα από την εξέλιξη, η διαίσθησή τους είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Και την έχουμε και εμείς αυτή τη διαίσθηση, έτσι, γιατί και εμείς ζώα ήμασταν κάποτε, απλά μέσα από τη λεκτική, μέσα από τη γλώσσα μας, εξασκούμε περισσότερο αυτό και έχουμε ξεχάσει λίγο το άλλο.
αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και με τους ανθρώπους, είναι η χρήση της διαίσθησης και αυτό που λέμε της τηλεπάθειας. Τηλεπάθεια είναι μια λέξη πολύ παρεξηγημένη, αλλά υπάρχει επιστημονική βάση για αυτή και γίνονται πάρα πολλές έρευνες στο εξωτερικό πλέον γι' αυτό. Θα πω ένα παράδειγμα που λέω στα σεμινάρια μου για ένα παπαγάλο, πολλοί θα το έχουν ακούσει όσοι με γνωρίζουν. Στην Αμερική κάνανε έρευνες με Αφρικάνο γκρι παπαγάλο, όπου ο ιδιοκτήτης τους ήταν σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας και ο παπαγάλος ήταν σε άλλο διαμέρισμα πιο πάνω, στην ίδια πολυκατοικία. Είναι γνωστό ότι οι παπαγάλοι κάνουν πολύ δυνατές συνδέσεις με τον άνθρωπό τους. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο δεσμός. Οπότε του δώσανε ένα φάκελο του ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης άρχισε να ανοίγει το φάκελο και βγάζει από μέσα από το φάκελο μια φωτογραφία που είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που είναι στο τηλέφωνο. Και ακούγονται το παπαγάλο από πάνω που λέει «Are you on the phone? Who's on the phone? Who's on the phone?» «Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Μιλάς στο τηλέφωνο? Ποιος είναι στο τηλέφωνο?» Ο παπαγάλος μετά έβγαλε φωτογραφίες από διάφορα αντικείμενα. Ήταν ένα δέντρο, ήταν ένα αυτοκίνητο και αυτός κάθε φορά έλεγε το αντικείμενο που ο άνθρωπος έβγαζε από το φάκελο. Οπότε γίνονται έρευνες γι' αυτό. Ακούγεται λίγο σαν επιστημονική φαντασία. Το ξέρω. Αλλά πλέον δεν είναι και στην Αμερική είναι πολλοί που το εφαρμόζουν και όλοι εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε για αυτά τα θέματα και έχουμε σχέση με τα ζώα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με τα ζώα τους. Προσπαθούμε αυτή τη διαίσθηση να την αναπτύξουμε γιατί παίρνουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από τον άνθρωπο, από το σκύλο, αλλά και από το περιβάλλον του ζώου. Οπότε για μένα είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και το αναπτύσσω πολύ τελευταία, πάρα πολύ. Ποια είναι τα βασικά σημάδια που μπορούμε να καταλάβουμε στη γλώσσα του σώματος, του σκύλου μας, για να δούμε αν είναι ευτυχισμένος, ας πούμε. Γιατί πολλοί έχουν απορία και λένε, είναι ευτυχισμένος ο σκύλος μου. Ο σκύλος ευτυχισμένος έχει ένα πολύ χαλαρό κορμί, δεν είναι σφιγμένος. Αυτός που είχε το κόκαλο εκεί ήταν πάρα πολύ σφιγμένος. Πολύ χαλαρός, πολύ carefree λέμε, δηλαδή δεν έχει πολλές έννοιες, είναι ευχαριστημένος, πάει τις βόλτες του, τρώει το φαγητό του, δεν βγάζει εντάσεις. Είναι ήρεμος μες στο σπίτι, κάθεται στο καλαθάκι του χωρίς να έχει απαιτήσεις πολλές, χωρίς να μας διεκδικεί πράγματα από μας, χωρίς να είναι υπερκινητικός. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η κινητικότητα του ζώου και η ένταση που βγάζει. Ναι, αγάπη. Ναι, θες να σας δείξω το Ρόκι πριν φύγουμε? Ναι, βεβαίως. Άμα σου δείξω φωτογραφία της ζωής, θα μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Για να δω. Μοιάζει πάρα πολύ με το σκύλο μου τον πρώτο, τον Ιν. Okay, μου βγάζει ένα ισορροπημένο σκυλάκι είναι, έχει πολύ χαλαρή ματιά. Βλέπουμε και τα στοιχεία του προσώπου. Αυτό το λαχάνιασμα το κάνει πάρα πολύ συχνά. Είναι συνήθως έτσι. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι υπερδιέγερσης. Έχει το σωματότυπο ενός υπερκινητικού high energy σκύλος, δηλαδή που έχει ενέργεια μπόλικη και θέλει να τρέχει. Θέλει να τρέχει. Κοινωνική φαίνεται. Νομίζω αυτά για τώρα. Συνήθως πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο για να βγάλω περισσότερα. Και τώρα δεν είναι κατάλληλη ώρα. Αλλά είναι και πολύ επιφυλακτική. Είναι φυλακτική, με τους ξένους, με όσους δεν ξέρει. Mm. Αλλά με τα σκυλιά είναι ok. Πολύ περισσότερο. Mm. Πολύ περισσότερο. Mm. Πολλές φορές είχε βγάλει φουτάρες. Αν αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Ο σκύλος ο δικός μου που είναι ακριβώς έτσι, είναι πολύ ανεξάρτητο ζώο. Mm. Και βγάζει το ίδιο πράγμα κι αυτή. Mm. Μια ανεξαρτησία. Σαν μια σοφία, ρε παιδί μου. Σαν ένα δυνατό πλάσμα αυτό. Mm. Δείξε μας και το ειδικό χειρίδιο. Ο Ρόκι είναι πολύ σημαντικός, διότι... Ωχ, αγάπη μου, συγγνώμη. Τρομακτή. Ναι. Την Κυριακή που μας πέρασε, ήμασταν στο 4ο Πανελλήνια Έκθεση Τροπικών. Είχε έκθεση τροπικών, ναι. Ήθελα να πω. Και ο Ρόκι κέρδισε πάρα πολλά βραβεία εκεί. Και είμαστε... Είναι πρωταθλητής, δηλαδή. Είναι πρωταθλητής. Μπράβο, αγάπη μου, εγώ είμαι. Ελπίζω να μην το φάμε. Όχι. Ο Ρόκι μας είναι. Ο Ρόκι, λοιπόν, πήρε Best Guinea Pig από 16 ειδικά χειρίδια που ήταν εκεί. Και Best in Show από 99 τροκτικά, ο διαφόρων ειδών, βγήκε πρώτος. Mm.
Είναι πολύ καλές οι προδιαγραφές του, από ό,τι μας είπανε. Και... να τους. Μαδάει λίγο, το είπαμε και στην προηγούμενη Μαδάει εκπομπή πολύ. Που είχαμε. Μαδάει πολύ. Ειδικό χειρίδιο. Μαδάει πολύ, είναι πολύ γλυκός όμως. Ναι, ένα άλλο από τα ζωάκια μου. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Να τα χαίρεσαι. Με τα ζωάκια σου και τα παιδάκια. Επικοινωνούν μεταξύ τους, λες. Οπωσδήποτε. Mm. Οπωσδήποτε. Στην αρχή, όταν πρωτοήρθαν τα ενδικά, ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικά με τα σκυλιά. Δεν είχαν ξαναδεί. Αλλά είναι και η εξοικείωση που μετράει. Έτσι. Δηλαδή, τα βλέπουν τώρα κάθε μέρα. Τριγυρνάνε γύρω από τα κλουβιά τους και πλέον it's ok. Δεν τρέχει τίποτα. Θα πάει και θα μυριστούν κιόλας όταν θα πάει στο κλουβί κοντά αυτός. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, Μαρίλιν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είδες, ανησυχούσες. Εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε πει τίποτα. Πραγματικά. Από όλα έχουμε πολλά όσα να πούμε ακόμα. Να πούμε. Πάρα πολλά. Έτσι. Ελπίζω και ο κόσμος να άντλησε χρήσιμες πληροφορίες. Θα μου υποσχεθείς ότι θα ξανάρθεις. Βεβαίως. Τουλάχιστον άλλη μια φορά για να μην σου πω παραπάνω. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα σύντομο βίντεο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με πολύ εμπνευσμένες και χρήσιμες λύσεις, κατασκευές για όλους εσάς που έχετε κατοικίδια, αλλά δεν έχετε τα χρήματα για να αγοράσετε κάποια πράγματα και θα μπορούσατε αυτά τα πράγματα να τα φτιάξετε μόνοι σας. It's not long before the family have to bring their training into action. Oh, no. Well, we got a bit of jumping here. Do you know what? This isn't just a sexual thing. This is also a dominance thing. Is it? Yeah. I mean, they're very both... embarrassing. Yeah. I want you just to use that training. More punchy, more punchy. Try it one more time. Good, good, fantastic. Do you see how that worked? Brilliant. When your dog responds to a correction, tell them good boy. That's it. Oh, lovely. Always give feedback. So, Angela can use Victoria's training to stop the dogs humping each other. But can she stop them doing it to the family's visitors? So when your friends come, just say, please ignore the dog. And if the dogs jump up, turn your back. Okay, let the dogs out. Just say, tell them now. Just ignore dogs. If they jump up, you just turn your back on them. Okay. That's it. Talk through, lovely. So far, so good. But a few minutes later, Duke can't control himself. Duke! Leave it! Duke! That's not... Angela fails. Victoria has to step in. Duke! Leave it! I've seen some sexual behaviour by these dogs. I mean, they're like two young men. They're fueled with testosterone. Basically, they want to get laid. Jimmy was supposed to be a surprise for my 40th birthday. It was the worst surprise I've ever had. Τώρα που το πήγα να πω ότι δεν ήταν το κατάλληλο βίντεο για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι το κατάλληλο βίντεο, γιατί εδώ έχουμε κρεβατάκια για τα σκυλάκια μας, αν θέλουν να συνουσιαστούν. Μπορούν να πάρει σε κρεβατό κάμαρα. Και όχι μόνο να κάνουν το λοιπόν, ύπνο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Κώστα Μίχα. Είσαι χομπίστας. Do it yourself. Δηλαδή, χομπίστας το φτιάξω μόνος σου. Πώς σου προέκυψε αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα προέκυψε... Κοίταξε, βασικά, η ιδέα βασική είναι η Αθηνά. Η Αθηνά που είναι το σκυλάκι σου. Η Αθηνά είναι το σκυλί μου, το πρώτο μου. Το πρώτο σκυλί που κατάλαβα ότι έχω σκυλί. Το οποίο αρρώστησε κάποια στιγμή και κάποιοι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη πλέον με βοήθησαν και τους έφτιαξα κάποια κρεβατάκια από υποχρέωση, τίποτα παραπάνω. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά έχει καλλιτεχνική ματιά. Δηλαδή... Φτιάχνει με τον καιρό αυτό. Ναι. Ναι, κρεβατάκι με κρεβατάκι βλέπω ότι είναι γύρω και καλύτερο. Γίνεται ακόμα καλύτερο. Εντάξει. Και δεν τα πουλάμε, έτσι. Τι φτιάχνεις, δεν τα πουλάμε. Όχι, δεν τα πουλάω ποτέ. Τα χαρίζεις. Τα χαρίζω μόνο. Να πούμε ότι θα χαρίσουμε στον κόσμο αυτή την υπέροχη βαλίτσα κρεβάτι, έτσι είπαμε. Ναι. Ωραία. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Pet Show. Καλά κοιτάω, Νίκο, καλά κοιτάω. Δεν μου έρχεσαι στο κοντινό, δεν πειράζει. Να στείλετε μήνυμα στο Pet Show παπάκι, star.gr. Θα επιλέξουμε έναν ο οποίος θα πάρει αυτή την πολύ όμορφη βαλίτσα κρεβάτι. Γίνεται κλινική βαλίτσα, πάει και ταξίδι, όχι. Όχι, δεν κλείνει. Το άλλο, το από πάνω μέρος θα γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Ωραία. Μας στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο petshow.papakistar.gr και ένας τυχερός θα αποκτήσει για το κατοικίδιό του αυτό το πολύ όμορφο κρεβατάκι. Τι άλλο κατασκευάζεις? Βλέπω εδώ έχεις κρεμάστρες. Κρεμαστρούλες, διάφορες. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απαραίτητα για τα κατοικίδια, αυτό είναι και για τα δικά μας ρούχα. Εκτός από τις τάμπες που.
Ναι, έχω φτιάξει κι άλλες τώρα. Για το σπίτι μου έχω φτιάξει κι άλλες. Δοκιμάζεις καθόλου να φτιάξεις. Και εκτός από για σκυλιά, εννοείς. Ναι. Ναι, έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει. Για ιατρικούς που, λόγους που χρησιμοποιούν κάποια. Σαν καροτσάκια για σκύλους που είναι. Έχω δοκιμάσει και καροτσάκι. Απλά επειδή λόγω απόστασης. Τις περισσότερες φορές δεν τα έχω. Λόγω απόστασης δεν πετυχαίνουμε τα μέτρα. Αλλιώς μετράς εσύ. Αλλιώς. Θέλω εγώ, δηλαδή, άμα δεν είναι εκεί το σκυλί για να το δεις, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό πώς το έχεις κατασκευάσει, πόσο καιρό σου πήρε. Α, δεν παίρνει. Καμιά μέρα παίρνει περισσότερο. Ανάλογα, τα ξύλα που βρίσκω. Συνήθως είναι όλα από τα σκουπίδια τα ξύλα. Αυτό είναι από παλέτες, μια παλιά καρέκλα. Και το ύφασμα, απλά το ύφασμα μου το έχει στείλει ένας φίλος που σου λέω ο Σάββας από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο το έχω φτιάξει αυτό. Έχεις και το site να πούμε, που λέγεται do it yourself. DIY, σωστά το λέω, .gr, όχι, είναι webnob.gr. Webnob.gr. Έχουμε τεχνικά τελείως και φιλοξενείται. Ναι. Και βλέπω όμως έχεις φτιάξει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δείξε μας καμιά φωτογραφία, Ρενικό. Έχεις φτιάξει ένα εκπληκτικό, ναι, αυτό είναι το κρεβατάκι που έχουμε εδώ. Θα το δούμε παρακάτω. Είναι ένα τροχόσπιτο, τι είναι. Έχεις φτιάξει. Αυτό είναι το έχω φτιάξει για το άλλο μου το σκύλο, το μπιφ. Αυτό είναι τροχόσπιτο. Δεν ξέρω πώς μου έρθει η ιδέα. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπω κάτι και έτσι μου έρχονται οι ιδέες. Δεν έχω κάτι στάνταρ. Συνήθως από φωτογραφίες, από κρεβάτια που πουλούνται κυρίως. Από το Pinterest, που εκεί υπάρχουν πολλές κατασκευές. Πολλές ιδέες μπορείς να πάρεις. Από κρεβάτια για ανθρώπους, πολλές φορές. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι βαρέλι. Κομμένο. Αυτό είναι βαρέλι κομμένο, το οποίο το κάναμε δώρο σε μια. Πού είναι, δεν θυμάμαι. Α, σε μια κοπελιά η οποία είχε υιοθετήσει ένα σκυλάκι με πολλά προβλήματα. Και είχε κάποια οικονομικά προβλήματα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι το στείλαμε. Και το έχει τρυπήσει επί της ουσίας, το έχει επενδύσει, το έχει βάψει. Και έχει γίνει βάλει μια κουβέρτα μέσα, κολλημένη. Πολύ ωραία φωλιά. Αυτό είναι το πρώτο που έχω φτιάξει. Εδώ είναι ένα από τα κρεβάτια της Αθηνάς, να υποθέσω. Όχι, αυτά τα είχα στείλει στα παιδιά που με βοηθήσαν τότε. Ναι. Αυτό είναι ένα από τις Αθηνάς. Αυτό το είχαμε βγάλει σε ένα πληστηριασμό. Πάντως τα έχει δοκιμάσει όλα η Αθηνά. Ναι. Δεν θέλει κανένα. Κάνει τεστ. Δεν θέλει κανένα. Προτιμείς τροματσάδα που λέγαμε στο χωριό. Ναι, κανονικά. Είναι παραδοσιακή. Εδώ είναι λάστιχο. Ναι, μια σαμπρέλα είναι. Και ωραία. Λάστιχο. Ναι. Θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που λέω, Ρενίκο? Πες που να ξέρω, εσύ έστειλες φωτογραφίες. Πάντως πρέπει να έχεις. Να, αυτό λέω. Αυτή είναι η τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση μου κόστησε ούτε 3 ευρώ. Ούτε 3 ευρώ. Θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει όλα αυτά που βλέπει. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μόνος του, αντί να πάει να. Να, αυτό λέω. Αυτό είναι καντίνα, κανονικά. Ναι. Κοίταξε, αυτό εντάξει, δεν είναι από ξύλο που έχω βρει. Τα περισσότερα πράγματα πάνω τα έχω βρει, ας πούμε την τέντα, το γύρισο μπροστά, τα φώτα, τα παράθυρα, τα ξύλα που έχει το κρεβάτι μέσα, του έχω φτιάξει και κρεβάτι μέσα, του έχω βάλει και θέρμανση σε αυτό. Είναι πλήρως εξοπλισμένο. Αυτό δηλαδή. Έχει θέρμανση μέσα. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Αυτό φαντάζομαι θα ντυθεί όλο με, πώς το λένε, με λαμαρίνα. Αλλά είναι το σημαντικό ότι είναι ωραίο και έχει και γούστο, είναι και εμπνευμένο. Έτσι, και είναι και λειτουργικό, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είναι και λειτουργικά. Πρώτα, αυτό κοιτάω. Να είναι λειτουργικό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, να μην το φάει. Να μην είναι σκύλος ο οποίος θα το φάει το σκύλο, το κρεβάτι. Γενικά σε όσους έχεις. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί δηλαδή, όσα έχω χαρίσει, ας πούμε, σε φιλοζωικές. Είναι ξύλινα τα περισσότερα, γιατί δεν ξέρω που θα πάνε. Και συνήθως θα τα φάνε. Ας πούμε, αυτό εδώ ξέρω ότι δεν δαγκώνει. Η τάιρα που θα το πάρει δεν δαγκώνει. Εκτός από το πάρει ο δικός μου. Α. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα δεν μπορείς να ξέρεις τη συμπεριφορά που έχει το κάθε. Ναι, είναι και ανάλογα. Και αυτό ήταν. Κάναμε δοκιμή και το έφτιαξα μόνο σε φίλο θα το έφτιαχνα αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μου έστειλε το ύφασμα από τη Θεσσαλονίκη μόνος του. Τα ξύλα τα είχα, τα βρήκα. Ράψαμε το μαξιλάρι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Στο μάτι όμως είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι.
Για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει. Δεν θέλω να πω ότι κάποιος που δεν ξέρει και θα, με απλά πράγματα μπορείς να φτιάξεις κάτι πολύ όμορφο. Ενώ αν πας να το αγοράσεις απ' έξω, κοστίζει προφανώς αρκετά λεφτά. Ναι. Έτσι. Κοίταξε, και σε αυτά το κόστος είναι το πρώτο κόστος. Δηλαδή τα χρώματα στην αρχή. Πώς να σου πω. Κάποια εργαλεία που τα οποία χρειάζονται και δεν μπορείς να τα έχεις. Μετά από εκεί όμως δεν υπάρχει κόστος. Και αν είναι και το χόμπι σου εκεί. Εγώ μαζεύω εργαλεία πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια δηλαδή μαζεύω εργαλεία. Και τα αγοράζω και χωρίς λόγο. Και γι' αυτό τώρα πλέον έχω και τον χρόνο και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Καλό είναι αυτό ή κακό? Απ' τη μία καλό, απ' την άλλη κακό. Δυστυχώς. Σε έχουν πλησιάσει ποτέ για να σου ζητήσουν φιλοζωικές ή διάφοροι? Α, για φιλοζωικές. Ναι, να φτιάξεις. Ναι, απλά εμείς τα δίνουμε τα κρεβάτια, δηλαδή στο group που έχουμε στο Facebook, αποφασίζουμε που τα δίνουμε τα κρεβάτια τυχαία, εντελώς τυχαία. Δεν ξέρουμε κανέναν, ναι. Δηλαδή και με τους διαχειριστές που υπάρχουν στο Facebook, τα κορίτσια μου με βοηθάνε πάρα πολύ, δεν γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε μία φορά, έχουμε βρεθεί δύο με τον καθέναν. Αποφασίζουμε που θα τα δώσουμε όπου τυχαίνει και βλέπουμε κάτι. Εκεί, το δώσουμε. Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό που έχεις φτιάξει για σένα? Για ποιο είσαι περήφανος, ας πούμε? Για τον μπίφτα σπίτι. Για τον σκύλο μου. Ναι. Εντάξει, έγινε. Είπες έχει και θέρμανση, δηλαδή πώς το έχεις κάνει αυτό? Έχει ένα πάνελ υπέρυθρες θερμότητες. Είχα αγοράσει εγώ κάποτε ένα πάνελ, να δω τι είναι αυτό το πάνελ. Ήταν πολύ μικρό, δεν μου χρησιμεύσε πουθενά. Και αποφάσισα είναι ένα. Ξέρεις πώς είναι ασφαλές. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ένα. Στο να το πω είναι. Ένα σώμα. Μια φέτα. Μια φέτα. Μια φέτα είναι, σαν γύψινη. Δεν την ακουμπάει, δεν την πειράζει. Την ζεσταίνει πάρα πολύ. Καλά, ίσως προφανώς και τα σκυλιά τώρα τα μεταλλικά δεν τους αρέσει η αίσθηση. Όχι, δεν είναι μεταλλικό. Σαν γύψινο πλαστικό είναι. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω τι είναι. Ναι, καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα. Σαν κόρια. Σαν κόρια πάγκο. Ναι. Οπότε δεν το. Είναι πολύ λεπτό, είναι κολλημένο στην άκρη, δεν την ενοχλεί. Είναι και το κρεβάτι του μετά. Οπότε αυτό ζεσταίνει το σώμα. Δεν ζεσταίνει το ξύλο. Ζεσταίνει το κορμί δηλαδή. Επειδή έχω και μεγάλο. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά μεγάλη. Δεν ζεσταίνεται δηλαδή το κουτί να πεις ότι θα πάρει φωτιά ή οτιδήποτε. Ζεσταίνει μόνο το έμψυχο υλικό. Και είναι και ένα θέμα τώρα με τα σκυλάκια που ζουν στην αυλή και όχι μέσα στο σπίτι. Ας πούμε, όταν είναι και κοντότριχα και είναι βάλωτα στο κρύο, θέλουν έτσι κάτι να ζεσταίνονται. Ανάλογα το σκύλο νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι, προφανώς. Εντάξει, αν έχει ένα ελληνικό πειμενικό, ας πούμε, προφανώς δεν θα καταλάβει τίποτα ή ένα χάσκι. Ανάλογα, σου λέω, ανάλογα και το χαρακτήρα. Γιατί τον μπίφλο τον έχω έξω είναι τρελό. Τρελό του γιατρού. Είναι κανονικό. Δηλαδή, αρκεί να είναι επειδή είναι μπόξερ, αρκεί να είσαι δίπλα του ή να σε βλέπει, δεν τον νοιάζει πιθανό. Η Αθηνά τι λέει για όλα αυτά? Η Αθηνά ξάπλωσε, είναι μια χαρά. Η Αθηνά είναι υπερκύψα. Πώς έχεις ψαχτεί καθόλου να πας σε κάποια έκθεση που γίνεται με κατασκευές για κατοικίδια κτλ? Όχι. Όχι, γιατί δεν έχω χρόνο. Δηλαδή να φύγω από τη δουλειά δεν έχω χρόνο. Είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο μου πλέον. Πόσο σκέφτεσαι ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτό το ίδιο σου? Δεν ξέρω. Θα σε ενδιαφέρει να το κάνει επαγγελματικά ή δεν σε ενδιαφέρει να το κάνει καθαρά από χόμπι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δύσκολα δηλαδή θα το. Επαγγελματικά. Πώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό το κάνω εντελώς ερασιτεχνικά, γιατί και υπάρχουν και ατέλειες. Έτσι, υπάρχουν πολλές ατέλειες στα κρεβατάκια. Και γιατί απ' την άλλη είναι και για σκυλιά, η οποία ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα καταστραφούν. Οπότε δεν μπορείς τι να ζητήσεις στον άλλον, πώς θα του πεις ότι κάνει αυτό. Εντάξει, είναι σαν να έχεις. Όποιος δηλαδή έχει τύχει φίλοι και έχει έρθει στην αυλή και το έχουμε φτιάξει μαζί. Από την Αθήνα, έτσι. Όταν το αποστάρεις στο Facebook, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, σε ρωτάει, ενδιαφέρεται? Ναι, πολύ. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί που φτιάχνουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σημείο που με έχει εντυπωσιάσει. Γιατί και μου στέλνουν και μηνύματα χωρίς να μου τα αποστάρουν. Και ψάχνει ο κόσμος. Δηλαδή, θέλει κάτι για το ζωάκι του, ψάχνει να το βρει οικονομικά. Ναι, με οποιοδήποτε. Η καιρή είναι δύσκολη. Έτσι είναι. Έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν,
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι να έχεις όρεξη. Τώρα να σου ευχηθώ να έχεις χρόνο. Να έχεις χρόνο. Έτσι, να... Για όλα. Για όλα. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Να χαίρεσαι και το παιδάκι σου, γιατί από ό,τι μου είπες, έχεις και ένα παιδάκι. Πώς τα πάνε με την Αθηνά? Είναι σαν να μην υπάρχει. Τίποτα. Μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά, όχι, καθόλου, καθόλου. Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι, στην αρχή είχαμε άγχος. Στην αρχή είχαμε πάρα πολύ άγχος με τη γυναίκα μου. Αλλά δεν έχει τίποτα. Τη το βάζουμε δίπλα δηλαδή, έρχεται κλείσει το δικό μου το χέρι. Δεν ασχολείται τόσο πολύ. Τώρα δεν ξέρω, τώρα που θα αρχίσει να περπατάει, τι θα γίνει. Για να δούμε. Εκεί θα κακοπεράσει. Λοιπόν, θα κακοπεράσει. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπα, σου εύχομαι να έχεις όρεξη, έμπνευση, να φτιάξεις ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Περιμένουμε να μας τα στείλεις και με μήνυμα ή να τα αποστάρεις, έτσι, για να δούμε την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα. Είδατε, κυρίες και κύριοι, το Pet Show το σημερινό και πήρατε ιδέες για το τι μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Τώρα, αν τα καταφέρετε, ο Θεός να σας φωτίσει, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να έχεις και ταλέντο. Όχι, δεν είναι μόνο ταλέντο. Τίποτα να πιάνει το χέρι σου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη με ακόμα περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.